2024 να μένετε ως ένα έτος που θα χαρακτηριστεί για τις επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες ως ένα έτος ψηφιακής καταιγίδας. Δύο θα είναι οι μεγάλες τομές που θα κληθούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν. Η πρώτη μεγάλη τομή που μάλιστα έχει άμεση εφαρμογή και έχει ξεκινήσει από προηγούμενα χρόνια, όμως φέτος όλα δείχνουν ότι θα είναι η χρονιά της υποχρεωτικότητας, είναι η τομή των My Data. Πλέον από πρώτη του έτους κιόλας, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες σε real-time χρόνο να αναρτούν και να διαβιβάζουν και να αναρτούν τα στοιχεία εσόδων τους, τα τιμολόγια πώλησης, της αποδειξιακής πώλησης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εσόδων έχουν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα του My Data. Ενώ εντός του έτους αναμένεται να διευρυνθεί η συγκεκριμένη υποχρέωση και για τα δελτία αποστολής των επιχειρήσεων, ούτως ώστε πριν ξεκινήσει ένα δρομολόγιο με δελτίο αποστολής, να έχει ενημερωθεί ήδη η πλατφόρμα της ΑΔΕ, άρα η ΑΔΕ, άρα οι ελεκτικές υπηρεσίες, για τη διακίνηση των προϊόντων που υπάρχουν πάνω στα εταιρικά οχήματα. Όσο και αν ακούγεται απλό το συγκεκριμένο εγχείρημα, στην πραγματικότητα είναι ένα εγχείρημα τεράστιο, δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια χώρα που οι επιχειρήσεις της δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων των λοιπόν ευρωπαϊκών χωρών. Είναι κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι. Μην ξεχνάμε ότι ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων και των ατομικών επιχειρήσεων είναι περίπου στις 750.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όλοι οι ασκούντες ατομικό επάγγελμα ή ελεύθερο επάγγελμα να πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες, με νέα λογισμικά, για να μπορούν να ανταποκριθούν στη νέα αυτή υποχρέωση που υπάρχει. Από την άλλη, θα πρέπει οι εταιρείες μηχανογράφησης και τα προγράμματα που θα χρησιμοποιούν κυρίως οι μικροί επιχειρηματίες να τα κάνουν πιο ευέλικτα και πιο χρηστικά, πιο φιλικά στο χρήστη, να το πω έτσι, ούτως ώστε να διευκολυνθεί όλη η κατάσταση και από τη μεριά της ΑΔΕ να γίνει αντιληπτό ότι μιλάμε σε μια κοινωνία που έχει μια οικονομική γεωγραφία τέτοια που δεν επιτρέπει, δεν δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια που μπορούν να ανταποκριθούν σε υψηλά κόστη ψηφιοποίησης να δραστηριοποιηθούν στο σύνολο της χώρας, για παράδειγμα στην ενδοχώρα του νομού μας, για παράδειγμα σε πολύ μικρά τουριστικά μένα, αλλά πολύ μικρά νησιά στον ορεινό όγκο της χώρας, ενώ δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση της υποβολής μέσω της πλατφόρμας My Data. Άρα λοιπόν τι απαιτείται? Να υπάρχει χρόνος ικανός χωρίς πρόστιμα, εξοικείωση με ευθύνη του Υπουργείου, θα έλεγα και εκπαίδευση για τις υποχρεώσεις που έχει κάθε ένας που ασκεί το επιχειρήν στη χώρα λόγω της πλατφόρμας My Data, και δυνατότητα διόρθωσης λαθών. Ισχύει από πρώτη πρώτου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τιμές, όμως πολύ σύντομα για να κλειδώσει και να εφαρμοστεί, είτε θα εφαρμοστούν οι ποινές, είτε θα κλειδώνουν σταδιακά δηλώσεις που έχουν να κάνουν είτε με το ΦΠΑ είτε με το εισόδημα. Άρα λοιπόν η υποχρεωτικότητα θα έρχεται από την πίσω πόρτα. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και το ίντερνετ σε όλα τα σημεία που ασκείται επιχειρήν είναι λειτουργικό και οι επιχειρηματίες είναι εξοικειωμένοι, γιατί κανένας λογιστής δεν θα μπορεί να είναι δίπλα στον επιχειρηματία την ώρα που εκδίδει παραστατικό. Αυτή είναι η κρίσιμη ώρα ουσιαστικά, την ώρα που εκδίδει παραστατικό, τόσο ώστε να ελέγξει τη διαβίβαση. Ενώ παράλληλα έρχεται πέρα από την υποχρεωτικότητα του My Data και στα πλαίσια της απόλυτης ψηφιοποίησης της οικονομίας, έρχεται και η διασύνδεση ταμιακών με POS για τις επιχειρήσεις. Έχει διευθυνθεί η λύση των ΚΑΔ. Ενδεικτικά θα αναφερθώ ότι πλέον και στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται οι πολιτές να έχουν ταμιακή μηχανή διασυνδεμένη με POS. Τι σημαίνει απλοποιημένα αυτή η διασύνδεση? Ότι για να πληρώσει κάποιος πολίτης με POS είτε σε οποιαδήποτε επιχείρηση, θα πρέπει να έχει εκδοθεί
αντίστοιχα το φορολογικό στοιχείο. Μέχρι εδώ καλά και σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο και από εκεί και μετά δίνει την έγκριση η τράπεζα για ύπαρξη των χρημάτων. Διευκρινίσει τι γίνεται σε περιοχές και σε περιπτώσεις που έχουμε απώλεια ίντερνετ. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθούν κυρίως, επιμένω σε αυτό, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι όμως μια πραγματικότητα που από 29 Δευτέρου θα τη βρούμε μπροστά μας από 1η Μαρτίου να την εφαρμόσουμε στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Είναι το δεύτερο τμήμα της ψηφιακής καταιγίδας και ερχόμαστε να κλείσουμε το κομμάτι της ψηφιακής καταιγίδας με όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα, με την εφαρμογή πλέον από 1η-1η της ψηφιακής κάρτας εργασίας τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στην βιομηχανία. Ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα σύστημα παρακολούθησης του εργάνη σε πραγματικό χρόνο, του χρόνου έναρξης της εργασίας ενός εργαζόμενου και του χρόνου αποχώρησής του. Απαιτήθηκε εδώ ένας εξοπλισμός για τις επιχειρήσεις, μια εξειδίκευση επίσης τόσο για τον επιχειρηματία όσο και για τους εργαζόμενους που δεν έχουν συνηθίσει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει δοθεί μια περίοδος προσαρμογής για την βιομηχανία έως 1η Τετάρτου, για το λιανεμπόριο έως 2 Πέμπτου για επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 10 εργαζόμενους, ενώ όσες επιχειρήσεις έχουν κάτω από 10 εργαζόμενους και ανήκουν στους ΚΑΔ που προανέφερα, η περίοδος προσαρμογής είναι έως 12 Μαΐου. Και εδώ μιλάμε για μια τομή. Υπάρχουν επιχειρήσεις που και τώρα έχουν συστήματα ορομέτρησης για τα λογιστήριά τους, όμως αυτά τα συστήματα ορομέτρησης αναφέρονται και απευθύνονται μόνο στο εσωτερικό λογιστήριο της επιχείρησης προκειμένου η μισθοδοσία να εκδοθεί σωστά και να βοηθεί το εσωτερικό λογιστήριο. Πλέον όμως και εδώ με το χτύπημα της κάρτας για έναρξη εργασίας ενημερώνεται αυτόματα το εργάνη. Άρα λοιπόν το εργάνη, το Υπουργείο Εργασίας, Θεώρηση Εργασίας και όλοι οι ελεκτικοί φορείς, και με το χτύπημα αποχώρηση του εργαζόμενου από το χώρο εργασίας του ενημερώνεται πάλι αντίστοιχα το εργάνη, το Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας και όλοι οι ελεκτικοί φορείς. Η ιδιαίτερα σημαντική τομή και αυτή, που όμως και αυτή απαιτεί και κόστος για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προμηθευτούν όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται, και χρόνο εξοικείωσης και κυρίως εκπαίδευσης στο νέο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αν έρθουμε και αθροίσουμε τα δύο βασικά από αυτά που είπαμε, το My Data και με την υποχρέωση των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο να αναρτούν τα παραστατικά και την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο τομέα του λιανεμπορίου, της βιομηχανίας, αναμένεται να επεκταθεί και στους λοιπούς τομείς της αγοράς έως τέλος χρόνου, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια χρονιά που και δύσκολη θα είναι από άποψη λειτουργικότητας, αλλά σίγουρα θα είναι μια χρονιά που θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας πάρα πολλών επιχειρήσεων, κυρίαρχα μικρών, μικρομεσαίων και πολύ μικρών, που δεν έχουν την υποδομή να υποστηρίξουν όλα αυτά.